37, κεφάλαιο Νίτα και εδάφιον 30. Και επάκουε της δεήσεως του δούλου σου και του λαού σου Ισραήλ όταν προσεύχονται εν το τόπο τούτο και άκουε εσύ εκ του τόπου της κατοικήσεώς σου, εκ του ουρανού και ακούων γίνου έλεος. Εάν αμαρτήσει της άνθρωπος των πλησίων αυτού και ζητήσει όρκον παρά αυτού δια να κάμει αυτό να ορκιστεί και όρκος έλθει έμπρος εν του θυσιαστηρίου σου εν το οίκο τούτο, τότε εσύ επάκουσον εκ του ουρανού και ενέργησον και κρίνον τους δούλους σου. Καταδικάζον μεν τον άνομον ώστε να στρέψεις κατά της κεφαλής αυτού την πράξην αυτού, δικαιώνον δε το δίκαιον ώστε να αποδώσεις εις αυτόν κατά τη δικαιοσύνη αυτού. Όταν χτυπηθεί ο λαός σου, Ισραήλ έμπροσεν του εχθρού, διότι μάρτησαν σε και επιστρέψωσι προς σε και δοξάσωσι το όνομά σου και προσευχηθώσι και δεηθώσι ενώπιον σου το οίκο τούτο, τότε εσύ επάκουσον εκ του ουρανού και συγχώρεσον την αμαρτίαν του λαού σου Ισραήλ και επανάγαγε αυτούς εις την γη την οποία έδωκας εις τους πατέρας αυτών. Όταν ο ουρανός κλειστεί και δεν γίνεται βροχή, διότι μάρτησαν σε, εάν προσευχηθώσει προς τον τόπο τούτον και δοξάσωσει το όνομά σου και επιστρέψωσει από τον αμαρτιών αυτών, αφού ταπεινώσεις αυτούς, τότε εσύ επάκουσον εκ του ουρανού και συγχώρεσον την αμαρτίαν των δούλων σου και του λαού σου Ισραήλ, διδάξας αυτούς την οδόν την αγαθήν εις την οποία πρέπει να περιπατώσει. Και δώσ' βροχήν επί την γήν σου, την οποία έδωκας εις τον λαό σου διακληρονομίαν. Πείνα εάν γίνει εν τη γη, θανατικόν εάν γίνει, ανεμοφθορία, ερησίβη, ακρίς, βρούχος, εάν γίνει, ο εχθρός αυτών αν πολιορκήσει αυτούς εν το τόπο της κατοικίας αυτών, οποιαδήποτε πληγή, οποιαδήποτε νόσος γίνει, πάσαν προσευχήν, πάσαν δέησιν, γινωμένην υπό παντός ανθρώπου, υπό παντός του λαού σου Ισραήλ, όταν γνωρίσει έκαστος την πληγήν της καρδίας αυτού και εκτείνει τα σχήρας αυτού προς τον οίκον τούτον, τότε σύ επάκουσον εκ του ουρανού του τόπου της κατοικήσεώς σου και συγχώρεσον και ενέργησον και δώσεις έκαστον κατά πάσα στα σοδούς αυτού όπως γνωρίζεις την καρδίαν αυτού, διότι σύ μόνος σύ γνωρίζεις τας καρδίας πάντων των ιών των ανθρώπων, για να σε φοβόνται πάσας τας ημέρας όσας ζώσιν επί προσώπου της γης την οποία έδωκας εις τους πατέρας ημών και των ξένων έτη, ώστις δεν είναι εκ του λαού σου Ισραήλ αλλά έρχεται από γης μακράς δια το όνομά σου, διότι θέλουσιν ακούσει το όνομά σου το μέγα και την χείρα σου την κρατεάν και το βραχίονά σου των εξυπλωμένων όταν έλθει και προσευχηθεί προς τον οίκον τούτον. Σύ επάκουσον εκ του ουρανού του τόπου της κατοικήσεώς σου και ενέργησον κατά πάντα περί όσων ο ξένος σε επικαλεστεί, δια να γνωρίσωσι πάντες οι λαοί της γης το όνομά σου, δια να σε φοβόνται καθώς ο λαός σου Ισραήλ και δια να γνωρίσωσι ότι το όνομά σου εκλήθη επί των οίκων τούτων των οποίων οκοδόμησα. Όταν ο λαός σου εξέλθει εις πόλεμον εναντίον των εχθρών αυτών όπου εξαποστείλεις αυτούς και προσευχηθώσει εις τον Κύριον προς την πόλη την οποία έκλεξας και τον οίκον τον οποίον οκοδόμησα εις το όνομά σου, τότε επάκουσον εκ του ουρανού της προσευχής αυτών και της δεήσεως αυτών και κάμε το δίκαιον αυτών. Όταν αμαρτήσως είσαι, διότι ουδής άνθρωπος είναι αναμάρτητος και οργιστείς εις αυτούς και παραδώσεις αυτούς εις τον εχθρόν ώστε οι εχμαλωτιστέ να φέρουν συν αυτούς εχμαλώτους εις την γη του εχθρού μακράν οι πλησίων και έλθωσιν εις αυτούς εν τη γη όπου εφέρθησαν εχμάλωτοι και επιστρέψωσι και δεηθώσι προς ε εν τη γη των εχμαλωτισάντων αυτούς λέγοντες ημάρτωμεν, ηνομίσαμεν, αδικήσαμεν και επιστρέψωσι προς ε εξ όλης της καρδίας αυτών και εξ όλης της ψυχής αυτών εν τη γη των εχθρών των εχμαλωτισάντων αυτούς και προσευχηθώσει προς την γη αυτών
την οποίαν έδωκας εις τους πατέρας αυτών την πόλη την οποίαν έκλεξας εις τον οίκον τον οποίον οκοδόμησα εις το όνομά σου. Τότε επάκουσον εκ του ουρανού, του τόπου της κατοικήσεώς σου, της προσευχής αυτών και της δεήσεως αυτών και κάμε τον δίκαιον αυτών και συγχώρεσον εις το λαό σου τον αμαρτήσαντα εισέ και άφες πάσα στας παραβάσεις αυτών για τον οποίον έγινα παραβάτε εναντίον σου και κίνησον εις εκτιρμών αυτών τους εκμαλωτίσαντας αυτούς ώστε να εκτήρωσιν αυτούς διότι λαό σου και κληρονομία σου είναι τον οποίον εξήγαγας εξ Αιγύπτου εκ μέσου του σιδηρού χωνευτηρίου. Ας είναι λοιπόν η οφθαλμή σου ανεωγμένη εις την δέησιν του δούλου σου και εις την δέηση του λαού σου Ισραήλ δια να εισακούεις αυτούς περί όσων σε επικαλεστώσει. Διότι εσύ εξεχώρισας αυτούς από πάντων των λαών της γης δια να είναι κληρονομία σου καθώς ελάλησας διαχειρός Μωυσέως του δούλου σου ότε εξήγαγας τους πατέρας ημών εξ Αιγύπτου δέσποτα Κύριε. Αμήν. Ο ναός λοιπόν τον οποίον ο Θεός είχε προσδιορίσει, ο μοναδικός λαός τον οποίον ο Θεός προσδιορίσε, ο ναός του Θεού, ο οίκος του Θεού, εκτίστηκε εκεί στη Σιών, στην Ιερουσαλήμ, έτσι ακριβώς όπως είχε προσδιορίσει ο Θεός. Θέλω να σκεφτούμε ότι τότε αυτός ήταν ο οίκος του Θεού και τώρα στην Καινή Διαθήκη ο οίκος του Θεού, του ζώντος, ο ναός του Θεού είναι η Εκκλησία του Χριστού. Όπως ο ναός τότε οικοδομήθηκε ακριβώς σύμφωνα με τα σχέδια, τις οδηγίες από τον Θεό και μάλιστα από έναν λαό που βασιλιάς ήταν αυτός τον οποίον ο Θεός εξέλεξε, ο Σολομών, και τον έκτισε, τον οικοδόμησε χωρίς να έχει ούτε τα υλικά, ούτε τις ικανότητες, ούτε τις δυνατότητες, αλλά ο Θεός του προσέφερε και τους τεχνίτες και την ξυλία από το Λίβανο, αλλά και την ικανότητα να υπάρχει άνθρωπος να τους καθοδηγεί να οικοδομήσουν τον ναό αυτό, κατά τον ίδιο τρόπο στην Καινή Διαθήκη, την Εκκλησία του Θεού, την οικοδομεί ο Ιησούς Χριστός. Μόνο δεν μπορεί άνθρωπος ούτε να την οικοδομήσει, αλλά ούτε να την αυξήσει, αλλά ούτε να τη διοικήσει. Και η Εκκλησία του Χριστού είναι Εκκλησία του Χριστού εάν οικοδομείται ακριβώς με τα σχέδια που ο Θεός έχει δώσει μέσα από την Αγία Γραφή και οι άνθρωποι δεν προσθέτουν ούτε αφαιρούν τίποτα. Οικοδομείται από τον ίδιον τον Ιησού Χριστό που ο Θεός έχει προσδιορίσει και οικοδομείται από εργάτες κατάλληλους που ο Χριστός έχει θέσει με τις διακονίες Του και το Πνεύμα το Άγιο έχει θέσει για να επιμελούνται την Εκκλησία με τους πρεσβυτέρους, αλλά και με τα υλικά τα οποία ο Θεός έχει προσδιορίσει, που είναι τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Τέλειωσε λοιπόν ο ναός και τώρα ο Σολομών προσεύχεται προς τον Θεό ιδιαίτερες προσευχές με τη σοφία που ο Θεός έχει δώσει σε αυτόν τον άνθρωπο, με τη φανέρωση που ο Θεός δίνει σε κάθε προσευχόμενο για να είναι κατάλληλη η προσευχή του, όταν αυτή γίνεται με ταπείνωση ενώπιον του Θεού, υπέρ του λαού του Θεού, το τονίζω, μάλιστα δε υπέρ των οικείων της πίστεως, υπέρ του λαού του Θεού, και όταν γίνεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Η ταπείνωση λοιπόν υπάρχει στο Σολομώντα, γιατί έφτιαξε ένα χάλκινο θυσιαστήριο και γονάτισε επ' αυτού. Ο ναός είναι έτοιμος και η προσευχή η οποία δίδεται σε αυτόν είναι και με τη σοφία του Θεού που έχει δοθεί στο Σολομώντα, αλλά και με την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και τη φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου εκείνη τη στιγμή. Η προσευχή του όλη είναι ότι όποιος προσεύχεται σε αυτόν τον τόπο εκ του ειδικού σου λαού, σε αυτόν τον τόπο που εσύ οικοδόμησες, από τον δικό σου το λαό, με ταπείνωση προς τον Θεό που κατοικεί σε αυτό το ναό, εσύ πάντοτε να υπακούεις και πάντοτε να ενεργείς.
Και οι προσευχές λοιπόν είναι συγκεκριμένες, όχι αόριστες, συγκεκριμένες για κάθε περίσταση η προσευχή, οι προσευχές του Σολομώντα. Πρώτον, εάν αμαρτήσει κάποιος άνθρωπος προς τον πλησίον αυτού και ζητήσει όρκον παρά αυτού δια να κάνει αυτό να ορκιστεί και όρκος έλθει έμπροσθεν του θυσιαστηρίου εν το οίκο τούτο, όταν λοιπόν υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα σε δύο πιστούς, σε δύο ανθρώπους του Θεού και τη διαφορά τους τη φέρουν ενώπιον του Θεού με όρκο τότε, με προσευχή τώρα, τότε εφόσον δηλαδή σου δώσουν το πρόβλημά τους, τη διαφορά τους εσένα και δεν προσπαθήσουν μόνοι τους να τακτοποιήσουν το ζήτημά τους, το οποίο στην Καινή Διαθήκη το προτείνει ο Θεός λέγοντας «φιλιόθητη με το αντιδίκου σου» ή «βρέστα με τον εχθρό σου» πριν πλησιάσεις στο θυσιαστήριο. Εάν λοιπόν δεν μπορούν να τα βρούνε μεταξύ τους αλλά φέρουν το ζήτημα σε σένα, τότε εσύ Θεέ άκουσε την προσευχή τους και κάνε κρίση. Κάνε κρίση δικαιώνοντας τον αθώο και κρίνοντας τον ένοχο. Και αυτό είναι κάτι, αδερφοί, που είναι ανάγκη εμείς να το γνωρίζουμε, ότι το θέλει ο Θεός, το ήθελε στην Παλαιά Διαθήκη, πολύ περισσότερο το θέλει τώρα στην Καινή Διαθήκη. Εάν έχεις κάποιο πρόβλημα με οποιονδήποτε άνθρωπο, ιδιαίτερα αδελφό σου, αν έχεις πρόβλημα με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου, με τα παιδιά σου, αν έχεις πρόβλημα με αδελφό σου μέσα στην εκκλησία, με πρεσβύτερο, με τον ποιμένα, προσπάθησε πρώτα μόνος σου να τακτοποιήσεις το ζήτημα. Προσπάθησε να φιλιωθείς πριν φτάσεις στο θυσιαστήριο. Γιατί όταν φτάσεις μπροστά στο Θεό, τότε τα πράγματα θα πάρουν διαστάσεις που δεν μπορεί να τις προβλέψει ο άνθρωπος. Γιατί τη δικαιοσύνη του Θεού δεν μπορούμε να την εξερευνήσουμε εμείς. Εάν παρόλα αυτά αγωνίζεσαι για να ειρηνεύσεις, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, ζητείτε με τα πάντων την ειρήνη. Εάν λοιπόν αγωνίζεσαι να ειρηνεύσεις και δεν βλέπεις ανταπόκριση, τότε μην προσπαθείς να κάνεις εκδίκηση εσύ, αλλά λέει η Γραφή, φύγε από τη μέση, δώσε τόπο στην οργή να αναλάβει ο Θεός. Πήγαινε τότε στο Θεό, εφόσον δεν μπορείς πλέον να κάνεις τίποτα άλλο, πήγαινε στο Θεό, γονάτισε και πες του, εγώ Θεέ μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να βρω λύση, δεν μπορώ να ειρηνεύσω άλλο, έκανα ό,τι μπορούσα, φανέρωσέ μου τι άλλο νομίζεις εσύ ότι πρέπει να κάνω και τώρα κάνε εσύ. Αλλά να ξέρουμε, όταν το πούμε αυτό, επειδή δεν μπορούμε να διερευνήσουμε και να διευκρινίσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού και δεν ξέρουμε πώς ο Θεός θα αντιδράσει, γιατί εμείς μπορεί κάτι να το βλέπουμε δίκαιο, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι ο Θεός το βλέπει δίκαιο. Όταν το φέρουμε αυτό στο Θεό, να ξέρουμε πια ότι του δίνουμε το δικαίωμα να ενεργήσει και θα ενεργήσει κατά τη δική του δικαιοσύνη. Γι' αυτό η προτροπή του Θεού της Καινής Διαθήκης, η προτροπή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού είναι «ζήτα την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και μάλιστα ταπεινώσου ζητώντας την ειρήνη ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων για να βρεις χάρη και από το Θεό και από τους ανθρώπους». Έχεις το δικαίωμα να αφιερώσεις το ζήτημά σου και να φέρεις το ζήτημά σου στο Θεό να κάνει τη δικαιοσύνη του. Αλλά ο φόβος του Θεού καλόν είναι να μην επιζητεί να κάνει ο Θεός δικαιοσύνη που δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο θα ενεργήσει. Καλύτερα είναι να ταπεινωθούμε, να υποχωρήσουμε, να ζητήσουμε από το Θεό άφεση αμαρτιών, συγχώρεσε τον Κύριε, δεν ξέρει τι κάνει, γιατί με αυτόν τον τρόπο και την εύνοια του Θεού θα προσελκύσουμε και τη χάρη του Θεού
θα αντιμετωπίσουμε και θα ζήσουμε, αλλά ιδιαιτέρως και η κρίση του Θεού δεν θα έρθει ούτε στον άλλον, ούτε σε σένα. Και αυτό είναι το γεγονός που ευαρεστεί ιδιαίτερα το Θεό. Δεν επιζητούμε την κρίση του Θεού, επιζητούμε τη χάρη, το έλεος, τη συγχωρητικότητα και τη μακροθυμία του Θεού. Πάντοτε και προς πάντα άνθρωπο. Όπως μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, συγχωρείτε χωρίς προϋποθέσεις. Και τότε πάντοτε στη ζωή σας θα είστε συγχωρεμένοι από το Θεό. Να αφήνουμε λοιπόν, αδερφοί, να μακροθυμούμε μέχρι πότε, μέχρι τέλους. Να συγχωρούμε μέχρι πότε, μέχρι τέλους, πάντοτε. Ποτέ να μην ζητάμε, αν και έχουμε το δικαίωμα, αν και μας δίνει το δικαίωμα ο Θεός, ποτέ να μην ζητάμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Τη δικαιοσύνη του Θεού θα τη ζητάμε μόνο για την προσωπική μας ζωή, για να μας συγχωρέσει και να μακροθυμεί ο Θεός για μας. Δεύτερη προσευχή. Όταν χτυπηθεί ο λαός σου, Ισραήλ, έπροσθεν του εχθρού, διότι αμάρτησαν σε σένα και επιστρέψουνε προς εσένα και δοξάσουν το όνομά σου και προσευχηθούν και δεηθούν ενώπιόν σου, τότε εσύ επάκουσαν εκ του ουρανού και συγχώρεσον την αμαρτία του λαού σου του Ισραήλ και επανάγαγε αυτούς εις την γην την οποίαν έδωκας εις τους πατέρας αυτών. Τώρα είναι μία ομαδική, θα λέγαμε, αμαρτία. Αν ο λαός σου, ο Ισραήλ ολόκληρος. Και για να έρθουμε πάλι στην Καινή Διαθήκη, που έτσι πρέπει να βλέπουμε και να διακρίνουμε με το πρίσμα της Καινής Διαθήκης την Παλαιά Διαθήκη που μας διδάσκει, αν όλη η Εκκλησία μας, η τοπική, κάνει ένα λάθος. Αν όλη η οικογένειά μου κάνει ένα λάθος. Είναι μια λανθασμένη απόφαση. Μια αμαρτία. Μια παράληψη, μια αδικία. Αν όλη η Εκκλησία, θα τολμούσα να πω, της Ελλάδος, παραβλέψει κάτι, υπερηφανευθεί, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί ο λαός σου Ισραήλ, να χτυπηθεί η Εκκλησία αυτή, να χτυπηθεί η οικογένειά μου, επειδή αμαρτήσαμε, είτε το καταλάβαμε είτε δεν το καταλάβαμε, γιατί το οποιοδήποτε χτύπημα που έρχεται σε μία ομάδα πιστών ανθρώπων είναι τις περισσότερες φορές προς διόρθωση, αλλά μπορεί να είναι και προς εκπαίδευση, να είναι δοκιμασία από το Θεό, μπορεί να είναι και για την καρποφορία, μέσα από αυτή τη δοκιμασία να καρποφορήσει η Εκκλησία πιο πολύ, η οικογένεια πιο πολύ. Αλλά επειδή εμείς δεν ξέρουμε τις αιτίες των πραγμάτων, δεν ξέρουμε γιατί, τότε λέει η Γραφή, αν θα επιστρέψουν σε σένα, που είναι η ασφάλειά μας, να επιστρέψουμε στο Θεό, βλέπουμε ότι ήρθε ένα κακό μέσα στην οικογένειά μας, ομαδικό. Απολύθηκε ο πατέρας, λέω, παραδείγματος χάρη, από τη δουλειά του. Τσακώθηκε ο πατέρας με τη μητέρα, παραδείγματος χάρη. Ή οποιοδήποτε χτύπημα, ομαδικό. Η ασφάλειά μας είναι να επιστρέψουμε στο Θεό. Δηλαδή, σταμάτα, μην προχωράς άλλο. Σταμάτα, μην προχωράς άλλο. Δεν ξέρεις αν θα προχωρήσεις άλλο και οποιασδήποτε ενέργειες που θα κάνεις, τι έχεις και πώς θα αντιμετωπιστούν, τι έχεις να αντιμετωπίσεις και πώς θα αντιμετωπιστούν και από το Θεό και από τους εχθρούς, από το διάβολο. Σταμάτα. Μην προχωράς άλλο. Και πιο σωστά, σταματήστε. Και την ευθύνη την έχει αυτός που είναι η κεφαλή, τον οποίο ο Θεός έχει βάλει κεφαλή. Σταματήστε. Επιστρέψτε στο Θεό. Όχι με παράπονο, με δοξολογία. Και μετά τη δοξολογία, με προσευχή και με δέηση.
Με δοξολογία, ευχαριστία, προσευχή και δέηση. Όχι με γκρίνια, τι μου κάνες. Αλλά γιατί μου συμβαίνει αυτό. Και τότε λέει ο Σόλομον, προσεύχεται και ο Χριστός προσεύχεται, τότε εσύ πατέρα επάκουσον, γιατί είδες την ταπείνωση των ανθρώπων, είδες ότι επιστρέφουνε. Επιστρέφουνε όχι με παράπονο, όχι με πίκρα, γιατί είναι φοβερό αδερφοί να μιλάμε με πίκρα για το Θεό. Επιστρέφουνε με δοξολογία και ευχαριστία, με τα δεήσεως και προσευχής, και τότε επάκουσον εσύ Θεέ εκ του ουρανού και συγχώρεσον την αμαρτία του λαού σου Ισραήλ και επανάφερε αυτούς εις την γη της ευλογίας την οποία έδωκας εις αυτούς. Είναι, θα τολμούσα να πω έτσι πως το καταλαβαίνω σαν άνθρωπος ανόητος, οδηγίες για τη ζωή μας. Οι άνθρωποι λένε οδηγίες προς τους ναυτιλωμένους. Τι να κάνουνε μέσα στο πλοίο στην καιρό της τρικυμίας. Της μικρής, της μεγάλης, του τυφώνα, του οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας. Συγκεκριμένες οδηγίες από το Λόγο του Θεού, οδηγίες διδασκαλίας που όταν τις βλέπουμε μέσα από το πρίσμα της Καινής Διαθήκης, μέσα από το πρίσμα του Ευαγγελίου, παίρνουνε δύναμη και γίνονται, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, Ευαγγέλιο του Χριστού, προσωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Τρίτον, όταν ο ουρανός κλειστεί και δεν γίνεται βροχή διότι μάρτησαν εισέ. Την πρώτη φορά λοιπόν είναι όταν το κακό έρθει από έξω, από ανθρώπους, από εχθρούς. Τώρα όταν το κακό έρθει από τον ουρανό, άλλη περίπτωση. Γιατί μπορεί να έρθει το κακό από έξω, από συνάδελφο, από τη δουλειά, από το γείτονα, από το περιβάλλον. Τότε επιστροφή, δοξολογία, δέησης και προσευχή και ο Θεός θα ακούσει. Όταν όμως ένα κακό έρθει απρόσμενο από τον ουρανό, ο ουρανός κλειστεί και δεν γίνεται βροχή. Διότι αμάρτησαν σε σε. Και καλό είναι να το καταλάβουμε αυτό. Άριστον είναι να καταλάβουμε όταν η αιτία των πραγμάτων είναι η ομαδική αμαρτία. Οικογενειακή, εκκλησιαστική, το λάθος. Όταν κλειστεί ο ουρανός και δεν βρέχει. Διότι αμάρτησαν. Τότε συγκεκριμένη οδηγία, προσευχή προς τον Κύριο, προς τον τόπο αυτό. Σε μας λέει οι άνδρες να σηκώνουν χείρας καθαράς σε αυτές τις στιγμές. Θέλω οι άνδρες να προσεύγονται εν παντή τόπο, όχι προς τα εκεί, προς τον ναό του Θεού επί της γης, αλλά προς τα εκεί, προς τον ναό του Θεού στον ουρανό, καθώς έχουμε εξουσία να εισερχόμεθα στα Άγια του ουρανού. Οι άνδρες να προσεύχονται εν παντή τόπο υψώνονται χείρας καθαράς, αλλά πώς να προσεύχονται, πώς, χωρίς οργή και χωρίς διαλογισμός. Είναι τα δύο αυτά χαρακτηριστικά που όταν υψώνουμε τα χέρια να προσευχηθούμε προς τον Θεό, επειδή έκλεισε ο ουρανός τη βροχή του, που από τη βροχή προέρχονται τα πάντα, η σοδιά, η καρποφορία, από τη μη βροχή προέρχονται τα κακά, πείνα, δίψα. Όταν λοιπόν ο ουρανός κλείσει, τότε να υψώσουμε χείρας καθαράς, αλλά χωρίς οργή, ούτε για τον με τον εαυτό σου, πως θα έκανα έτσι, συγχώρεσέ τονε, ούτε με τους άλλους ανθρώπους του περιβάλλοντός σου, αλλά ούτε και με άλλους έξω από το περιβάλλον σου. Καμία οργή, ειρήνη στην καρδιά. Η προσευχή που έχει οργή δεν φτάνει στον Θεό. Είναι ανάγκη ο Θεός της ειρήνης να διαφυλάξει
τις καρδιές μας και τους διαλογισμούς μας. Γιατί αν προσευχόμαστε με διαλογισμούς, που δεν είναι τίποτα άλλο οι διαλογισμοί παρά επινοήσεις της καρδιάς μας που είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, ή επιθέσεις του διαβόλου με βέλη του εχθρού πεπειρωμένα. Όταν προσευχόμαστε χωρίς οργή με την ειρήνη του Θεού και χωρίς διαλογισμούς, με την ευθύτητα, την αμεσότητα, λάθος λέξη ευθύτητα, την αμεσότητα, ώστε να μην διακόπτονται οι προσευχές μας, τότε μέσα στην προσευχή αυτή δοξάσουν το όνομά σου, επιστρέψουν και μετανοήσουν και εξομολογηθούν από τον αμαρτιών αυτών, και το σημαντικότερο τώρα, αποδεχτούν την ταπείνωση που εσύ τους φέρνεις. Να αποδεχτούν. Δίκαιος είσαι, Κύριε, που με ταπείνωσες. Υψώνω χείρας καθαράς, όπως λέει η Γραφή, αποβάλλω κάθε οργή, επικαλούμε τον Θεό της ειρήνης να διαφυλάξει την καρδιά μου και τους διαλογισμούς μου, με ελευθερώνει ο Θεός από κάθε διαλογισμό της καρδιάς μου ή επίθεση του εχθρού, δοξάζω και ευχαριστώ το Θεό, επιστρέφω, μετανοώ και εξομολογούμε από τις αμαρτίες μου τις οποίες έχω καταλάβει, και τέλος αποδέχομαι την ταπείνωση. Υπάρχουν δύο τρόποι για να ταπεινωθεί ο άνθρωπος ώστε να βρει χάρη από το Θεό. Ο ένας είναι να μας ταπεινώσει ο Θεός που είναι επώδυνο, πολύ επώδυνο, και ο άλλος τρόπος είναι να πρωτού μας ταπεινώσει ο Θεός, να πάμε εμείς να ταπεινωθούμε. Εάν λοιπόν ταπεινώσεις αυτούς, είτε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, τότε επάκουσον, τότε θα ακούσει την προσευχή σου ο Θεός, θα συγχωρήσει τις αμαρτίες σου ο Θεός, και έρχεται να προσθέσει κάτι πολύ σοβαρό. Γιατί εδώ διαταράσσονται οι σχέσεις του Θεού με του ανθρώπου με το Θεό. Ενώ στην προηγούμενη προσευχή έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις του ανθρώπου προς ανθρώπους. Στην πρώτη ήταν έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις ενός ανθρώπου προς έναν άλλον άνθρωπο. Τώρα όμως έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό. Επαναλαμβάνω λοιπόν, αφού προσευχηθούν χωρίς οργή και διαλογισμούς, υψώνοντας χείρας καθαράς προς τον ουρανό, δοξάσουν το Θεό, μετανοήσουν και εξομολογηθούν και ζητήσουν συγχώρεση αμαρτιών, αποδεχθούν την ταπείνωση, είτε ταπεινωνόμενοι οι ίδιοι είτε επώδυνα, αποδεχθούν την ταπείνωση που ο Θεός φέρνει και είναι σκληρή πολλές φορές, τότε άκουσε από τον ουρανό, συγχώρεσε και αφαίρεσε τις αμαρτίες τους, ώστε θέσε σε αυτούς ότα πεπαιδευμένων για να δεχθούν τη διδασκαλία σου, ώστε να γνωρίσουν τι πρέπει να κάνουν, την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσουν, και αφού τους διδάξεις και διδαχθούν την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσουν, τότε δώσ' τους βροχή, γιατί είναι λαός σου. Επαναλαμβάνω, οδηγίες χρήσεως, οδηγίες πορείας. Εάν τώρα πάμε στην επόμενη προσευχή. Εάν πείνα γίνει στη γη, θανατικών, ανεμοφθορία, ερησίδη, ακρίδα πέσει, βρούχος εάν γίνει, εχθρός, αυτόν περικυκλώσει αυτούς εν το τόπο της κατοικίας αυτών. Εδώ είναι προσωπικό το επίπεδο τώρα. Ή οποιαδήποτε πληγή, οποιαδήποτε νόσος. Ό,τι κακό σε μένα. Βεβαίως αν γίνει σε μένα, όλη η οικογένειά μου και όλη η εκκλησία. Αλλά είναι το κακό σε μένα. Είναι η δική μου αμαρτία. Τότε κάθε προσευχή ταλαιπωρημένου, κάθε προσευχή ανθρώπου που αγαπάει και προσεύχεται για τον αδελφό του, άκουσε τι. Από όλο το λαό των Ισραήλ, όταν γνωρίσει καθένας την πληγή τη δική του και εκτείνει τα σχήρας αυτού, προσωπικό επίπεδο,
προς τον οίκον τούτον, προς τον Θεό. Είναι δηλαδή κάτι που αφορά πια εμένα ή αφορά τη γυναίκα μου ή αφορά το παιδί μου ή αφορά τον αδελφό μου μέσα στην εκκλησία, όχι αορίστος και γενικός, τον συγκεκριμένο αδελφό. Τότε ο Θεός θέλει όλοι εμείς και ο ίδιος να φέρουμε το ζήτημα στο Θεό. Πάλι με ταπείνωση, πάλι χωρίς οργή, πάλι με καθαρότητα, ώστε να πούμε στο Θεό ότι γνωρίσαμε, αναγνωρίζουμε ότι η πληγή αυτή ήρθε από σένα, την επέτρεψες, την έφερες, δεν ξέρουμε, γιατί τίποτα κακό δεν γίνεται αν είτε ο Θεός δεν το επιτρέψει, είτε ο Θεός το φέρει. Για να καταλάβουμε. Είναι η υπενθύμηση που κάνει ο Θεός για να μας φέρει σε γνώση των πραγμάτων της ζωής μας. Μας δοκιμάζει τις καρδιές. Γιατί μόνο Αυτός ξέρει τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Εάν ήρθε λοιπόν το κακό στη γυναίκα μου, εγώ θα προσευχηθώ. Αν έρθει το κακό στη γυναίκα σου, θα προσευχηθώ. Με τον ίδιο τρόπο. Αν έρθει το κακό στο παιδί μου, θα προσευχηθώ. Αν έρθει το κακό στο δικό σου το παιδί, με τον ίδιο τρόπο θα προσευχηθώ. Ο Θεός θέλει να μην είμαστε προσωπολήπτες. Και τι είναι αυτό που θα μας κάνει να μην είμαστε προσωπολήπτες? Αν μάθουμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον μόνο όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Εάν δηλαδή απομακρύνουμε την πρόσθετη αγάπη από τα δικά μας πρόσωπα ή από αυτούς που λίγο περισσότερο αγαπάμε και αυξήσουμε την αγάπη στα μη δικά μας πρόσωπα που λιγότερο τους αγαπάμε. Και γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Διότι εσύ μόνος γνωρίζεις τα καρδίες όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό ενέργησον και δώσε σε κάθε έναν κατά πάσα στα σωδούς αυτού όπως γνωρίζεις εσύ την καρδία αυτού. Άρα δώσε κατά τον τρόπο που εργάστηκαν ενώπιόν σου, καθώς μόνο εσύ γνωρίζεις την καρδιά του, την καρδιά του καθενός, στο κρίσιμο σημείο που εγώ επέτρεψα ή έφερα μέσα στο περιβάλλον σου. Ο Θεός θέλει να είναι μισθαποδότης. Ο Θεός θέλει να ανταποδίδει κατά τα έργα εκάστου. Εάν λοιπόν εγώ κλαίω με τα κλαιόντων, θα έχω το μισθό μου. Αν εγώ αδιαφορώ με τα κλαιόντων, θα έχω την ανταμοιβή μου. Αν εγώ χαίρομαι στη χαρά σου, θα έχω το μισθό μου. Εάν εγώ αδιαφορώ ή λυπάμαι στη χαρά σου, θα έχω την ανταμοιβή μου. Γιατί στον Θεό ανήκει το να εφοράεις πάντα στους ανθρώπους. Όταν όμως εγώ αδιαφορώ, πράγμα το οποίο είναι σύνηθες και λυπάμαι βέβαια που το λέω, γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, επειδή είναι σύνηθες, επειδή είμαστε άνθρωποι, επειδή βλέπουμε τα φαινόμενα και δεν είμαστε θεοί να διακρίνουμε την καρδιά, να ζητάμε βοήθεια ο ένας από τον άλλον, να ζητάμε προσευχή ο ένας από τον άλλον, να ανοίγουμε την καρδιά μας ο ένας τον άλλον, να φανερώνουμε τις ανάγκες. Γιατί αν τα κρατάμε για τον εαυτό μας, κρίνοντας ή κατακρίνοντας γιατί κανένας δεν με πήρε τηλέφωνο, όπως λέμε, ή κανένας στην ανάγκη μου δεν ήρθε κοντά μου, και μπορεί να είναι και δίκαιο, αλλά έχουμε και εμείς ευθύνη, γιατί αυτό έχει ο λίγον ή πολύ εγωισμό ή έχει απέτηση ή έχει εξήτηση από ανθρώπους.
ο άνθρωπος που έχει ανάγκη, τουλάχιστον εγώ προσπαθώ, γιατί βλέπω ότι με συμφέρει αυτό ενώπιον του Θεού, όταν έχω ανάγκη πηγαίνω σε αδελφούς που ξέρω όμως, για μην τους βάλω πρόσκομα, ότι όταν τους πω να προσευχηθούν προσεύχονται, ενώ σε αδελφούς που ξέρω ότι έχουν δυσκολία σε αυτό το θέμα δεν πάω, για μην γίνει πρόσκομα σε αυτούς. Σε αυτούς λοιπόν που ξέρω ότι όταν τους πω και τους ζητήσω βοήθεια είναι έτοιμοι να μου την προσφέρουν και μου γίνεται καλό. Να βοηθήσουμε τον άλλον να γίνει πλησίον μας και καλός Σαμαρίτης. Ποιος έγινε πλησίον στον τραυματισμένο? Ο Σαμαρίτης. Και τι έκαμε δηλαδή με το έργο του αυτό ο Σαμαρίτης? Έκαμε τον τραυματισμένο να τον αγαπήσει, που είναι το ζητούμενο. Βόηθησε τον τραυματισμένο ώστε όταν έγινε καλά και επιβίωσε, αν έναν άνθρωπο αγαπούσε ο τραυματισμένος και ίσως και αμαρτωλός, να είναι ο Σαμαρίτης. Όταν λοιπόν βοηθάς, δεν βοηθάς για να σου πούνε μπράβο, αλλά βοηθάς για να κάνεις τον άλλον να σ' αγαπήσει, που το θέλει ο Θεός. Να γίνει υποτεταγμένος στο Λόγο του Θεού. Να αγαπήσεις τον άλλον όπως ο Χριστός με σε αγάπησε. Για να σε κάνω να μ' αγαπήσεις όπως ο Χριστός σε αγάπησε, σου ζητώ βοήθεια. Όχι με πονηριά, αλλά επειδή πάσχω με ειλικρίνεια, τότε ταπεινώνομαι, βρίσκω χάρη από το Θεό και βρίσκω χάρη από τους ανθρώπους. Δεν είναι ευάρεστος στον Θεό αυτός που βοηθάει επειδή μπορεί, αλλά ευάρεστος στον Θεό είναι επειδή βοηθάει, όχι υλικά ή οτιδήποτε άλλο, για να κάνει τον άλλον να τον αγαπήσει και να ευλογείται από το Θεό. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος αδιαφορεί, κάνει τον άλλον αδιάφορο. Και μια εκκλησία που αποτελείται από αδιάφορους ανθρώπους δεν είναι εκκλησία του Χριστού. Είναι συνάθρηση ανθρώπων που καθένας κοιτάει την πάρτη του, καθένας κοιτάει τον εαυτό του. Δεν είναι όμως αυτό η εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό αδερφοί μη διστάζουμε να ζητήσουμε βοήθεια, με διάκριση όμως σας παρακαλώ. Για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση τον άλλον, αλλά αντιθέτως να φέρουμε τον άλλον σε αυτή τη θέση που ο Θεός θέλει. Γνωρίζοντας ότι ο Θεός ξέρει τις καρδιές όλων μας και ο Θεός μόνο μπορεί να πληροφορήσει τον κάθε έναν από εμάς για την καρδιά του άλλου. Όχι για να ξέρει, αλλά για να εργαστεί. Και ο Θεός θέλει όλους μας να εργαζόμαστε με κίνητρο την αγάπη, μέσα στο φόβο του Θεού και βεβαίως εξ αυτού με σοφία και σύνεση, μέσα στο θέλημα του Θεού, για να απολαμβάνουμε όχι μόνο εμείς, αλλά πρώτα οι άλλοι την ευλογία του Θεού στη ζωή τους. Τώρα είναι η επόμενη προσευχή, ο ξένος. Και τον ξένο ακόμη, δηλαδή όχι τον αδελφό μας, λέει μάλιστα στην επιστολή του προς Φιλήμωνα ο Απόστολος Παύλος, προς Φιλήμωνα δεν είναι, όχι προς Φιλήμωνα, όχι τέλος πάντων, είναι προς, θα το βρω, λέει, ο Ιωάννης, στον Ιωάννη είναι, έχεις δίκιο, η επιστολή του, η τρίτη του Ιωάννου που απευθύνεται στους δούλους του Θεού. Λέει, αγαπητέ, έργον άξιον πιστού πράτης, ό,τι κάμεις εις τους αδελφούς και εις τους ξένους. Διότι εμαρτύρησαν αυτοί και οι αδελφοί σου και οι εξένοι περί της αγάπης σου ενώπιον της Εκκλησίας, τους οποίους καλώς θέλεις πράξη, προπέμψας αξίως του Θεού.
και προς τους αδελφούς και προς τους ξένους. Ιδιαίτερα δε τους ξένους. Και επειδή στην πατρίδα μας τώρα υπάρχουν πολλοί ξένοι αδελφοί μας, εδώ ο Θεός μας φέρνει μπροστά σε μια μεγάλη ευθύνη. Πολύ μεγάλη ευθύνη. Όχι μόνο ευθύνη προσωποληψίας, να μην είμαστε προσωπολήπτες, αλλά ευθύνη υπακοής στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν κάνουμε διάκριση αδελφός μου και ξένος μέσα στην Εκκλησία. Αντιθέτως, στους ξένους ο Θεός τους αγαπάει πιο πολύ. Θυμήσου, λέει στον Μωυσή και ο Μωυσής στο λαό Ισραήλ, γιατί και εσύ ήσουν ξένος στην Αίγυπτο, πως πρέπει να φροντίζεις και να προσέχεις τους ξένους. Είναι μερικές κατηγορίες που ο Θεός έχει μεγάλη ευαισθησία. Οι χείρες, τα ορφανά, οι αδύναμοι, οι ξένοι. Για να το καταλάβω, κάποτε ο Θεός με πήρε και με πήγε και μ' άφησε σε έναν τόπο μόνο μου, στον ύπνο μου. Δεν ήξερα τη γλώσσα, δεν ήξερα πού να πάω και με έπιασε απελπισία. Και είπα, τι μου δείξες, δεν ήξερα τίποτα. Ούτε τηλέφωνο είχα. Είναι απελπισία, αδερφοί. Το έζησα όμως αυτό στον ύπνο μου, δόξα στον Θεό. Και όταν ξύπνησα είπα, Κύριε, ήμουνα ξένος πραγματικά. Γι' αυτό λέει και η Γραφή, ξένος ήταν και με φιλοξένησες. Και αν ακόμα λέει ξένος έρθει, την προσευχή του να την ακούς πιο πολύ. Γιατί μέσα από την προσευχή του και αυτός αλλά και όλοι οι άλλοι θα γνωρίζουν ότι εσύ είσαι ο Κύριος. Μέσα από την προσευχή του θα γνωρίσουν ότι είναι η Εκκλησία του Χριστού. Μέσα από την αγάπη μας ο Θεός θα αποκαλύψει τη χείρα του την κρατεά και τον εξυπλωμένο βραχίωνα. Μας δίνει δηλαδή ο Θεός οδηγία να προσωποληπτούμε, αλλά υπέρ των χειρών, υπέρ για τις χείρες, υπέρ των ορφανών, υπέρ των ξένων. Να κάνεις κάτι περισσότερο. Γιατί και εσύ ξένος είσαι στον κόσμο αυτό και πάρικος, και ο λαός Ισραήλ ήταν ξένος στη γη της Αιγύπτου. Αλλά και ο ίδιος ο Θεός αναγνωρίζει ότι την προσευχή τους την ακούει πιο πολύ. Και ας σας πω ένα ωραίο μυστικό. Υπηρέτησε ξένους και ζήτα τους να προσεύχονται για σένα. Θα δεις πως θα ενεργεί ο Θεός. Αγάπησε τους ξένους, αγάπησε τις χείρες, αγάπησε τα ορφανά, αγάπησε τους αδυνάτους, υπηρέτησε τους και μετά πες τους προσευχή σου για μένα. Θα δεις πως η προσευχή θα είναι γεμάτη από αγάπη και η ανταπόκριση του Θεού θα είναι έντονη. Μην αγαπάς τους μεγάλους, δεν είναι σωστό. Μην προσωποληπτείς για τους μεγάλους. Ο μεγάλος πρέπει πολύ δύσκολα να εργαστείς για να σ' αγαπήσει και να προσευχηθεί με αγάπη. Πολύ δύσκολα. Ο αδύναμος είναι αυτός που είναι ταπεινωμένο το πνεύμα του, συντετριμένη η καρδιά του, τρέμει γιατί ελπίζει μόνο στο Θεό. Η προσευχή του έχει δύναμη. Γι' αυτό αδερφοί όλοι μας, γνωρίζοντας ότι αυτή την προσευχή ακούει ο Θεός, και αν δεν είμαστε ξένοι και αν δεν είμαστε ορφανοί και αν δεν είμαστε και αν δεν είσαστε χείρες και αν δεν είμαστε αδύναμοι, έχει ο Θεός
δύο ωραίες προτροπές. Ζήτησέ Του να Του ζητήσουμε να μας χαρίζει ο Θεός πνεύμα ταπεινού ανθρώπου που έχει ο ορφανός, ο ξένος, καρδιά συντετριμένου και φοβισμένου ανθρώπου που έχει ο ορφανός, η χείρα, ο ξένος, και να τρέμουμε στο Λόγο του Θεού ελπίζοντας μόνο σε Αυτόν, που ο ορφανός, ο αδύναμος, ο ξένος έχει την ελπίδα του μόνο στο Χριστό. Και τότε θα δείτε ότι η προσευχή σας θα είναι ευάρεστη στο Θεό. Θα ακούγεται, θα ενεργεί ο Θεός. Κι αν είσαι ακόμη η δεύτερη πρόταση του Θεού δυνατός, τότε βόηθα τα ασθενήματα των αδυνάτων. Βόηθα υπηρετώντας, όχι με εντολές, με διαταγές, με αγάπη και με ταπείνωση. Κι έτσι, αδερφοί αγαπητοί, και ο Θεός θα δοξάζεται ανάμεσά μας και εμείς θα βρίσκουμε χάρη από το Θεό, αλλά ίσως, κατά την ταπεινή μου και άσοβη γνώμη, το σημαντικότερο, θα μας εμπιστεύεται ο Θεός. Και είναι μεγάλο πράγμα να σε εμπιστεύεται ο Θεός στη ζωή σου. Δηλαδή, να σε χρησιμοποιεί. Όχι να εργάζεσαι εσύ για το Θεό τρέχοντας, αλλά να σε χρησιμοποιεί ο Θεός στο έργο Του, δοξάζοντας το όνομά Του το Άγιο. Στο ξένο λοιπόν, στους ορφανούς, στις χείρες, τους αδυνάτους, μεγάλο ενδιαφέρον, προσευχή και ταπείνωση. Είναι εύκολο να ταπεινωθείς σε ένα μεγάλο, αλλά είναι πιο ένδοξο να ταπεινώνεσαι στο μικρό, όποιος και αν είναι αυτός ο μικρός. Όταν αμαρτήσουν συνεισέ οι άνθρωποι, αμαρτία μεγάλη, και τους εξορίσεις για τις αμαρτίες τους, τους μεταφέρει σε άλλη γη, τους κρίνεις και τους ταλαιπωρήσεις. Εάν έλθουνε εις αυτούς και επιστρέψουνε σε σένα, γιατί υπάρχουνε και αμαρτίες μεγάλες που δυστυχώς κάνουμε, ενέργειες που δεν αρέσουν καθόλου στο Θεό, που δυστυχώς κάνουμε και αναγκάζουμε το Θεό να επέμβει δυναμικά για να μας φέρει σε μετάνοια και επιστροφή επώδυνα. Εάν επιστρέψουνε, μετανοήσουνε και όλοι μαζί πούνε αμαρτήσαμε, ανομήσαμε, αδικήσαμε και επιστρέψουν μόλι τους στην καρδιά, μόλι τους στην ψυχή, μόλι τους στη δύναμη και μόλι τους στη διάνοια, σε σένα μόνο. Θα λοιπόν, εγώ σε σένα αμάρτησα Κύριε, όπως ο άσωτος Υιός. Είσαι μόνο ήμαρτον και στον ουρανό. Αν λοιπόν μετανοήσουν με όλη τους την ψυχή, την καρδιά και τη δύναμη, καθώς βρίσκονται εχμαλωτισμένοι, ξέρεις θα πει να είσαι εχμαλωτισμένος από το Θεό, σε βασανιστές. Είμαστε την Κυριακή. Τον παρέδω και επειδή δεν συγχώρεσαι σε βασανιστές. Αν λοιπόν βρεθείς εχμάλωτος σε βασανιστές, γιατί αμάρτησες, και η μεγαλύτερη αμαρτία είναι δεν μακροθύμησες, δεν συγχώρεσες, δεν ελέησες, δεν βοήθησες όταν χρειαζότανε, όταν έπρεπε. Εάν έρθουν σε Αυτόν και πούνε τι κάναμε, αμαρτήσαμε, αδικήσαμε, τότε εκεί που είναι εχμάλωτοι, στείλε πνεύμα χάριτος και οικεσιών, πιο σωστά, στείλε ικτυρμούς για να τους ικτύρουνε, στείλε σπλάχνα ικτυρμών για να τους σπλαχνιστούνε, και λέει σε τους μέσα από αυτούς που τους εχμαλώτησες και επίστρεψέ τους στον τόπο της ευλογίας, για να καταλάβουν ότι εσύ είσαι ο μόνος δίκαιος και αληθινός Θεός. Ωραίες προσευχές, αδερφοί. Προσευχές με προβλήματα προσωπικού επίπεδου,
προσευχές με χτυπήματα από το περιβάλλον μας, προσευχές για διατάραξη των σχέσεών μας με το Θεό, προσευχές για αμαρτία σαν σύνολο, προσευχές για το ξένο και τέλος για μεγάλες αμαρτίες, που η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να μην μακροθυμείς, να κατακρίνεις και να κατακρίνεσαι, να καταδικάζεις και να σε καταδικάζει ο Θεός, να μην συγχωρείς και να μην σε συγχωρεί ο Θεός, και να μην δίνεις και να μην σου δίνει ο Θεός. Υπάρχει έλεος Θεού για τον άνθρωπο που εχμαλωτίζεται σε βασανιστές. Μετάνοια, επιστροφή, ταπείνωση, να έλθεις στον εαυτό σου και να πεις εγώ φταίω, και τότε ο Θεός θα βάλει σπλάχνα εκτιρμών σε αυτούς που σε εχμαλωτίσανε, θα σε σπλαχνιστούνε, θα σε λεΐσουνε και θα σε ευλογήσει ο Θεός. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 280. Ύμνος 280. Σ' αγαπώ Χριστέ και ποθώ θερμός, πάντα να σ' ακολουθώ. Καταφύγιο, φως και οδηγός, σοι σωτήρας μου πιστός. Φέρε με να γνωρίσω τον αγάπη σου, τον αιώνιο ήδρομο. Προσεκύριε, φωνή ταπεινώ, κλείνω και παρακαλώ, χάρισε σε με.